Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης γιορτάστηκε σήμερα με σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Σε επίπεδο τώρα Δυτικής Μακεδονίας, εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κάθε πόλη και χωριό. Στην Κοζάνη, επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου και η κεντρική πλατεία της πόλης. Στην κυβέρνηση εκπροσώπησε η Ελευθερία Χατζηγεωργίου, υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Κοζάνη οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Επανάσταση του 1821. Αρχικά τελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Οι θρησκευτικές τελετές πραγματοποιήθηκαν χωροστατνούντος του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου. Και Ιωνίων απάψεως πάντων των εν της ιερήσιμων αγώσιν, υπερπίστιος και πατρίδος αγωνισαμένων. Στην συνέχεια τελέστηκε μνημόσυνο για τους νεκρούς του αγώνα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Η 25η Μαρτίου ήδη μνημονεύεται από τον Αλέξανδρο Υψηλάτη, τον μυστικό αρχηγό της φιλικής εταιρείας, ως ημέρα έναρξης του αγώνα ενάντια στον Οθωμανικό Σουγκό, ως ευαγγελιζομένη την πολιτική λύτρωση του ελληνικού έθνους. Από τις πρώτες μέρες της Επανάστασης ήταν εμφανής η θρησκευτική διάστασή της, ακόμη και σε μη ορθόδοξους παρατηρητές. Όπως χαρακτηριστικά τόνιζε ο Πετρόπιλης Μαυροδιχάης, το ελληνικό έθνος, στην ιερά του θρησκεία που οφείλει τα σημερινά αριστείας του, την ανεξαρτησία και την πολιτική του ύπαρξη, διότι μέγας ο Θεός των χριστιανών, ως της υπερασπίζεται τα δίκαιά του. Κατάθεση στεφάνων ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου από την πάντα του στρατού. Για τους συμβολισμούς και τα μηνύματα της 25 Μαρτίου μίλησαν στις δηλώσεις τους για την ημέρα τόσο οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Ελευθερία Χατζηγεωργίου, όσο και οι βουλευτές και αυτοδιοικητικοί της περιοχής. Τιμούμε την 25η Μαρτίου, τιμούμε λοιπόν τους αγώνες τους για ελευθερία, ανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Και τους τιμούμε βέβαια και στο σήμερα, υψώνοντας ένα τείχος απέναντι στον εθνικισμό, τη μυσαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Είναι μια ιστορική μέρα που τιμάμε τους αγώνες του ελληνικού λαού, αγώνες διαχρονικοί, αγώνες για ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, ενότητα για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα σημαντικά προβλήματα και να πορευτούμε στο αύριο. Η χώρα τώρα που βγαίνει από την κρίση χρειάζεται όλες τις δυνάμεις για να μπορέσει πραγματικά να πάρει τη θέση που της αξίζει στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά. Μια σπουδαία μέρα η σημερινή για την πατρίδα μας, για τους Έλληνες. Μας θυμίζει πολλά, μας φέρνει στο μυαλό πολλά και νομίζω μας δείχνει έναν οδηγό και για το μέλλον. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω από αυτή την ημέρα ως μήνυμα της ημέρας την ανάγκη για ενότητα του ελληνικού λαού, για την ανάγκη της ενότητας στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η Επανάσταση του 21 είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλο τον ελληνισμό. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πάντα ελεύθεροι. Οι πρόγονοί μας δώσανε τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι με εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και δικαιοσύνη. Δύο αιώνες μετά πρέπει και είμαστε αντάξιοι των προγόνων μας και αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η χώρα μας και οι πρόγονοί μας ήταν οι πρώτοι που όρισαν τον αγώνα ενάντια στον τουρκικό ζυγό και ολοκλήρωσαν την χειραφέτηση και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βαλκανικής. Χρόνια πολλά σε όλους. 25 Μαρτίου αποδεικνύει ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Έτσι το 1821
αν και λίγοι πετύχαμε να απελευθερώσουμε την Ελλάδα μας απέναντι σε έναν μεγαλύτερο εχθρό. Τα σημερινά χρόνια ενωμένοι μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και κερδίσαμε ένα σημαντικό οικονομικό πόλεμο και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Μεγάλη γιορτή σήμερα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, διπλή γιορτή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η κήρυξη της Επαναστάσεως του 21. Οι Έλληνες με πίστη στο Θεό και στην ελευθερία και στις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας κήρυξαν την Επανάσταση για να διεκδικήσουν το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Με την ίδια πίστη και την ίδια αυταπάρνηση μπορούμε και εμείς σήμερα απέναντι σε νέες προκλήσεις του ελληνισμού να αγωνιστούμε ενωμένοι και να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η διπλή γιορτή του γένους και της Ορθοδοξίας κρατάει επίκαιρο την ανάγκη για αδύρυτο αγώνα για τις παρακαταθήκες μας, για το χρέος προς την πατρίδα και προς την κοινωνία. Μένουμε στο θέμα. Οι εκδηλώσεις στην Κοζάνη κορυφώθηκαν με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης. Η κάμερα του Φλάσ κατέγραψε και σας μεταφέρει εντυπωσιακές εικόνες από την Οδό Παύλου Μελά. Με την παρουσία πλήθους κόσμου και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην Κοζάνη για την 25η Μαρτίου. Η παρέλαση ξεκίνησε με την εμφάνιση της Φιλαρμονικής του Δήμου Κοζάνης. Υπό το ρυθμό που έδινε η Πανδώρα, παρέλασαν τα σχολεία της περιοχής. Με το εμβατήριο Μακεδονία Ξακουστή παρέλασε η μπάντα του στρατού. Η παρέλαση κορυφώθηκε με τις δυνάμεις του στρατού. Ακολούθησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Μουσική
Με αφορμή το μεμονωμένο περιστατικό, με τη διαμαρτυρία πολίτη σήμερα μετά το πέρας της παρέλασης στην Υφυπουργό για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κυρία Χατζηγεωργίου, όπως και οι Κοζανίτες βουλευτές, κλήθηκαν να σχολιάσουν ανάλογα περιστατικά που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, όπως και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν. Μικροεπισόδιο σημειώθηκε στο τέλος της παρέλασης όταν άνδρας πλησίασε τους φορείς και απευθυνόμενος στην Υφυπουργό Εσωτερικών διαμαρτυρήθηκε το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σχολιάζοντας τη συμφωνία αλλά και τις διαμαρτυρίες πολιτών, η Υφυπουργός ανέφερε τα εξής. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι συμμερίζομαι την ευαισθησία των πολιτών της Μακεδονίας. Συμμερίζομαι την ευαισθησία τους για αυτό το θέμα, γιατί και εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Μακεδονία, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι συγκεκριμένες αντιδράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη μου υποδηλώνουν άλλη προσπάθεια, μια προσπάθεια η οποία από κάπου προέρχεται και υποδηλώνει μία επί της ουσίας πολιτική αντιπαράθεση και όχι αυτή την ευαισθησία των πολιτών. Άρα θα έλεγα ότι εμείς ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών ως κυβέρνηση, πιστεύουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών ως κυβέρνηση και θα αποδείξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα ότι αυτή η συμφωνία είναι η συμφωνία που βάζει πραγματικά την Μακεδονία, τόσο τη δυτική όσο την κεντρική, αλλά και την ανατολική, στο επίκεντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανοίγει τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, ανοίγει τις δυνατότητες σε όλες και στις τρεις περιφέρειες για περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες δουλειές. Άρα έχω την αίσθηση ότι και οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας θα κατανοήσουν ότι αυτή η συμφωνία είναι επωφελής, είναι μια συμφωνία που επί της ουσίας κινείται πάνω στην εθνική γραμμή η οποία διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και πάει ένα βήμα παραπάνω. Άλλωστε έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές ότι το να αγαπάμε την πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι μισούμε την πατρίδα του άλλου, σημαίνει ότι προσπαθούμε με συνεννόηση, με συνένεση να προχωρήσουμε παρακάτω. Θέση για το θέμα κλήθηκαν να πάρουν και οι Δυτικομακεδόνες βουλευτές που έδωσαν το παρόν στις σημερινές εκδηλώσεις στην Κοζάνη. Δεν υπάρχει κανένα κλίμα, δεν έχω βιώσει μέχρι στιγμής εγώ κανένα κλίμα. Κοιτάξτε, σας είπα, είναι μια εθνική γιορτή. Πρέπει να το σεβόμαστε όλη αυτή τη γιορτή. Είναι η Ελληνική Επανάσταση, μια εθνική γιορτή, η πιο σημαντική του σύγχρονου ελληνισμού και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η 23η Μαρτίου είναι η ημερομηνία εδραίωσης και έναρξης του σύγχρονου ελληνικού κράτους και της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη γιορτή για να περνάει οποιοδήποτε άλλο μήνυμα πέρα από το μήνυμα του αγώνα για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Πάντως, άλλη η οργή του κόσμου και ο θυμός για την πτώχευση της χώρας και τα μνημόνια, και επαναλαμβάνω, καταδικάζαμε τότε τις ακραίες συμπεριφορές, και άλλοι τώρα όταν προέρχεται από ακραία εθνικιστικούς κύκλους που θέλουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα του τόπου. Η πολιτική ατζέντα του τόπου είναι ότι κερδίσαμε τον οικονομικό πόλεμο, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, πετύχαμε σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και προχωράμε ατενίζοντας το μέλλον πλέον με αισιοδοξία. Και σε αυτό δεν θα μας σταματήσει η άκρα δεξιά. Με αφορμή μάλιστα να θυμηθώ ότι πόσο υποκρισία υπάρχει, ότι συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι που πριν λίγα χρόνια προσπαθούσε να αποδομήσει το 1821, τώρα έχει σηκώσει το λάβαρο της πατριδοκαπηλείας και του ακραίου εθνικισμού. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του 21, παιδί της οποίας ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας και οι Βαλκανικοί Αγώνες που οδήγησαν στην απελευθέρωση ολόκληρης της σημερινής Ελλάδας όπως τη γνωρίζουμε. Το πνεύμα αυτό των Ελλήνων, της πίστης και της αυταπάρνησης του 21, διέκρινε και τους Μακεδονομάχους από το 1870 μέχρι και το 1908. Οφείλουμε να τιμούμε και να αναγνωρίζουμε τις θυσίες και των Μακεδονομάχων και να μην υποχωρούμε στις όποιες πιέσεις διεθνών παραγόντων για την πλαστογράφηση και την παραχάραξη της ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες ενωμένοι γνωρίζουμε την ιστορία και τιμούμε τις θυσίες και τους αγώνες και των επαναστατών και των αγωνιστών του 21, αλλά πολύ δε περισσότερο και των Μακεδονομάχων που και οι ίδιοι με την ίδια πίστη και την ίδια αυταπάνηση δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς εδώ στη Μακεδονία σήμερα ελεύθεροι. Αυτόν τον αγώνα κανένας δεν μπορεί να τον προσβάλλει, ούτε ακραίοι άνθρωποι, αλλά ούτε και λαϊκιστές που υποχωρούν σε διεθνείς πιέσεις.
Για το θέμα μίλησε απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου και ο Περιφερειάρχης Δικής Μακεδονίας του Καρυπίδης. Το κλίμα. Φυσικά και μπορεί ο καθένας να τραγουδάει το Μακεδόνια εξακουστή. Φυσικά και τα Ελληνόπουλα θα συνεχίζουν να διαβάζουν την ιστορία και τους αγώνες του ελληνικού έθνους και του Παύλου Μελά. Αυτό που δεν θα μπορούν να διαβάζουν πλέον οι γείτονές μας είναι την παραποίηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, ότι η αρχαία ελληνική ιστορία και η Μακεδονία δεν παραποιείται και αποδίδεται όπως πραγματικά υπήρξε. Εν τω μεταξύ, η Υφυπουργός Εσωτερικών αποκάλυψε πως σε συναντήσεις που θα έχει με στρατηγικούς περιοχής θα ενημερωθεί για ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, θέλοντας να βοηθήσει την επίλυσή τους. Βρίσκομαι σήμερα λοιπόν στην Κοζάνη, στην Δυτική Μακεδονία. Είχα τη δυνατότητα να παραστώ στη δοξολογία αλλά και στη κατάθεση Στεφάνου και θα συνεχίσουμε με την παρέλαση και θα έχω τη δυνατότητα να έχω και κατηδίαν συναντήσεις τόσο με τον Δήμαρχο της πόλης, τον Ελευθέρη τον Ιωαννίδη, όσο και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, να κάνουμε δύο εθιμοτυπικές συναντήσεις, να πούμε τα ζητήματα που απασχολούν τόσο την περιφέρεια όσο και το Δήμο. Αλλά βέβαια αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα μου ιδιότητα, με την ιδιότητα της Υφυπουργού Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας και Θράκης, θα έχω τη δυνατότητα να επισκεφθώ την περιοχή, να επισκεφθώ τόσο την πόλη της Κοζάνης όσο και το σύνολο των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας, να συνομιλήσω με τους πολίτες, να ακούσω τα προβλήματά τους, να συνομιλήσω με τους φορείς των τεσσάρων πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας και να έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε λύσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Άλλωστε, ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης είναι και αυτός. Είναι δηλαδή ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου στις τρεις περιφέρειες της χώρας, τόσο στη Δυτική όσο στην Κεντρική, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και επιστρέφουμε στο κλίμα της ημέρας. Πάμε λοιπόν στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Πτολεμαϊδα. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαυρίτη. Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό πραγματοποιήθηκε σήμερα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Πτολεμαϊδα. Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την ημέρα της εθνικής μας παλιγενεσίας ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί με δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και βεβαίως την μεγάλη παρέλαση με την οποία κορυφώθηκε ο εορτασμός. Σήμερα γιορτάζει το έθνος, γιορτάζουν οι Έλληνες την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Το μήνυμα της εξέγερσης είναι επίκαιρο παραποτέ, γιατί μια χούφτα Έλληνες ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης με το ελευθερία ή θάνατος, στηριζόμενοι μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Το μήνυμα της σημερινής μέρας. Διπλή γιορτή σήμερα, μια θρησκευτική γιορτή, η γιορτή της Παναγίας μας. Και η εθνική γιορτή, η γιορτή της ελευθερίας του έθνους μας. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι
για την ελευθερία που μας χάρισαν οι πρόγονοί μας, που θυσιάστηκαν, δώσαν το αίμα τους, τη ζωή τους για να είναι η χώρα μας ελεύθερη. Πρέπει να τους μιμηθούμε, να γίνουμε κι εμείς παράδειγμα προς μίμηση για τους επόμενους, να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας και να μην ξεχνάμε, για την Ελλάδα τα δίνουμε όλα. Η 25η Μαρτίου αποτελεί για τον ελληνισμό διπλή γιορτή. Ανέκαθεν ως έθνος μας άρεσε να συγχρονίζουμε γεγονότα, ώστε να τα γιορτάζουμε ταυτόχρονα, επισημότερα, λαμπρότερα και όσο πιο διεγερτικά γίνεται. Γι' αυτό σήμερα, ως χριστιανοί, γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την ημέρα κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία και της μεταφέρει το χαρμόσυνο νέο για την επικείμενη γέννηση του Υιού του Θεού. Ας επικαλεστούμε λοιπόν σήμερα τις ψυχές όλων αυτών των Αγίων Μαρτύρων της πίστεώς μας και της πατρίδος μας. Και ας προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι, θα το πούν οι λόγοι, αλλά τα λόγια δεν είναι ίδια με τα έργα. Όταν τα λόγια γίνονται έργα, τότε και τα λόγια έχουν αξία. Να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων, με αρχοντιά, με αξιοπρέπεια. Μένουμε στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου και πάμε τώρα να δούμε εικόνα από τις σημερινές εκδηλώσεις που είχαμε στα Γραβένα. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Μίμη. Με ανοιξιάτικο καιρό πραγματοποιήθηκε σήμερα ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στα Γρεβενά, όπου πλήθος πολιτών παρακολούθησε από κοντά την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα που μας έστειλε ο συνάδελφος Χρήστος Μίμης. Να μεταφερθούμε τώρα και στην ακριτική μας Φλόρινα να πάρουμε εικόνα από τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου. Το ρεπορτάζ έχει ο Σταύρος Γιωργούλας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, ο λαός της Φλόρινας τίμησε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν από νωρίς πολλοί πολίτες που παρακολούθησαν από κοντά την μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Thank you.
Ελλάδα 400 χρόνια υποχρεωμένο, εισδέει εδώ την Βόρεια Ελλάδα 510 κλπ. Η επέτειος του 1821 είναι μια κρίσιμη καμπή στην ελληνική ιστορία, καθώς σηματοδοτεί και τη σύσταση του νεότερου ελληνικού κράτους. Όπως οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για να προασπίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα, έτσι και εμείς σήμερα καλούμαστε να βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Με την παρέλαση ολοκληρώσαμε μια σειρά από εκδηλώσεις προς τιμή της επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821, προς τιμή της Εθνικής Παλαιγεννησίας. Σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα και νομίζω ότι στέλνουμε ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες ενωμένοι όχι μόνο θα ταινίζουν με αισιοδοξία το μέλλον, αλλά νομίζω ότι μπορούν πολύ εύκολα να προασπίσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα από όπου και αν προέρχονται. Θυμήσαμε τους ήρωες του 21 και το δίδαγμά μας από τους ήρωες του 21 είναι ότι οι Έλληνες με αγάπη, ενότητα και αλληλεγγύη μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα και να έρθουμε εδώ στο στούντιο. Μαζί μου στο στούντιο εδώ είναι ο Γιώργος Αδαμίδης, είναι ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ και θα συζητήσουμε για την ΔΕΗ εν ώψη της αποεπένδυσης. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη. Καλησπέρα, κυρία Ηλιάδου, σε εσάς τους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό. Σημερινή ημέρα ήταν επετειακή και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτά που προαναγγείλετε. Και αυτά που φαντάζομαι ότι κάθε μέρα, ακόμα και γιατί και σήμερα φροντίζατε πάλι, όπως μου είπατε πριν, είχατε συναντήσεις για την αποεπένδυση και γενικότερα για όλα τα θέματα, παύλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, 19 Μαρτίου, αν δεν απατώμε, ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι επενδυτές της ΔΕΗ. Ωστόσο, μετά από λίγο, είδαμε ότι η κυβέρνηση ζήτησε να υπάρξει μια παράταση της όλης διαδικασίας, αμέσως μετά από λίγα 24 ώρα. Διερωτώμε λοιπόν, γιατί αυτό έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των επενδυτών? Ναι. Και γιατί ζητήθηκε η παράταση? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ομολογουμένως ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν, με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αυτή της αποεπένδυσης. Το ξεπούλημα, έτσι όπως εμείς ως εργαζόμενοι και όχι μόνο, γιατί εδώ δράτωμε τις ευκαιρίες να πω ότι σε αυτόν τον αγώνα κατά της αποεπένδυσης, του ξεπουλήματος, είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά. Οι εργαζόμενοι, το Συνδικάτο, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Μεγαλόπολης και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, κάτι που την προηγούμενη φορά σε σχέση με το 2014 δεν υπήρχε. Το λέω αυτό γιατί πριν από μερικές ημέρες αναβλήθηκε και ένα δικαστήριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει προσφύγει η Γενόπ μαζί με την Περιφέρεια και την, προφανώς την αναβολή δεν ζήτησε η Γενόπ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τη ζήτησε ο ίδιος ο εισηγητής γιατί δεν ήταν έτοιμος. Απ' την άλλη, θεωρώ μια πρώτη νίκη σε όλη αυτή την εξέλιξη της ιστορίας το γεγονός ότι η προσφυγή μας στην Επιτροπή Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε παραδεκτή, με αποτέλεσμα να διατάξει η πρόεδρος της συγκεκριμένης αυτής Επιτροπής Αναφοράς μία έρευνα και καλεί τα δύο μέρη, δηλαδή και την Κομισιόν, αλλά και την ΓΕΝΟΠ, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, σε μία διαδικασία για να καταθέσει ο καθένας τις απόψεις του περί της γνωστής, όπως έχετε πει, από επένδυση. Άρα όλοι αυτοί οι λόγοι και με δεδομένο ότι είχαμε μια αποτυχία, παταγώδης αποτυχία σε σχέση με την πρώτη διαδικασία, προσπαθούν να κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να πετύχει αυτή η ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος. Πιστεύω εγώ, παρότι έχει ανακοινωθεί ότι γύρω στις 8 Μαΐου θα είναι, υποτίθεται, οι δεσμευτικές προσφορές από τους επίδοξους αγοραστές εντός εισαγωγικών. Αυτό θα πάει προς τα τέλη Μαΐου, στις 20, και θα δούμε. Γιατί εάν κρίνουμε με το πόσες παρατάσεις δοθήκανε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, όπου έπρεπε να έχουμε δεσμευτικές προσφορές τον Οκτώβριο του 2018, και φτάσαμε να έχουμε 4 παρατάσεις μέχρι
τον Φεβρουάριο του 19 και τελικώς είχαμε την αποτυχία στις 8 Φεβρουαρίου, ακριβώς για τους ίδιους περίπου λόγους, γιατί δεν έχει αλλάξει σημαντικά κάτι στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Στην ουσία δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι βέβαιος, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, ότι το τίμημα δεν μπορεί να είναι τέτοιο, μάλλον που θα μπορέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ να εγκρίνει αυτό το τίμημα που πιθανόν θα θέλουν να δώσουν, επαναλαμβάνω, αυτή η επίδοξη. Ήταν πολύ χαμηλές οι προσφορές, λέτε. Ναι, αστείες. Γιατί να αλλάξει, λοιπόν? Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο που θεωρώ ότι δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Περιμένουν ίσως να υπάρχει η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν για τα άδη, τα αποδεκτικά διαθεσιμότητα mm-hmm. ισχύω, δηλαδή να παίρνουν οι μονάδες είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν να πληρώνονται, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με τις μονάδες φυσικού αερίου. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο να γίνει και στις λιγνητικές μονάδες, mm-hmm. προκειμένου να είναι πιο ελκυστικό, δηλαδή... Mm-hmm. να μπορούν να έχουν περισσότερα κέρδη, γιατί με τις διαδικασίες που έχουν επιβληθεί, και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη η προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με το γεγονός ότι την κατάλληλη στιγμή δεν φροντίσανε για τη χώρα μας να έχει δωρεάν δικαιώματα ρήπων, και είναι άσχημο να κουνάνε το δάχτυλο τώρα κάποιοι από την σημερινή αντιπολίτευση, όταν τους δόθηκε ο χρόνος και οι συνθήκες που ήταν κατάλληλες να πάρουν και για τη χώρα μας δωρεάν δικαιώματα ρήπων, όπως πήραν οι Πολωνοί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι λιγνητικές μονάδες είναι ασύμφορες, έχουν υπερβολικό κόστος λόγω των ρήπων, του CO2, ξεπέρασε τα 25 ευρώ. Δυστυχώς βέβαια δεν έγινε, όπως λέτε και εσείς, τη στιγμή που έγινε. Λοιπόν, στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, έτσι όπως μας λέτε και έτσι όπως πιστεύετε. Ωστόσο, είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι πρέπει να γίνει. Πιστεύετε ότι μπορεί να ζητηθεί να μπουν στο παιχνίδι αυτό που λένε να απολυθούν και υδροηλεκτρικά? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε μία απόφαση και εμείς γνωρίζουμε το ότι από την προηγούμενη, εννοώ κυβερνητική περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει το ότι και η σημερινή δεν έχει μία σχετική ευθύνη, ωστόσο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ό,τι έχει γραφτεί από την ημέρα που η κυρία Μπυρμπύλη με τον κύριο Παπακοσταντίνο έχουν πει ότι εμείς δεν θα δώσουμε, δεν θα ανοίξουμε νέους λιγνίτες στη χώρα, γιατί πρέπει να προλάβουμε το τρένο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει δεσμευτεί η χώρα, και όχι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρέπει να δώσουν λιγνίτες από αυτούς που υπάρχουν. Δηλαδή, να πουληθούν τα συγκεκριμένα εργοστάσια. Εάν δεν πουληθούν τα συγκεκριμένα εργοστάσια, γνωρίζουμε εμείς ότι είναι συμφωνημένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα πρέπει να γίνουν άλλου είδους δομικά μέτρα. Και λέγοντας άλλου είδους δομικά μέτρα, προφανώς εννοούν ότι μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά εάν βάλουμε και υδροηλεκτρικά εργοστάσια μέσα. Κάποιοι από τους επίδοξους αγοραστές λένε ότι λιγνίτης χωρίς νερό δεν καταπίνεται. Αυτό είναι το μότο τους. Αυτό όμως είναι την ίδια ώρα και τη στιγμή. Είναι αυτό για τον επενδυτή, κύριε? Ναι, βεβαίως. Εμείς δεν θα πούμε όχι, αλλά αν ήθελε και ο επενδυτής, έχει τη δυνατότητα να πάει, έχουν άδειες, να φτιάξουν ένα υδροηλεκτρικό, αλλά τέτοιου είδους επενδύσεις. Ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ λέω ευτυχώς, κάνει μόνο το δημόσιο, κάνει μόνο το κράτος. Και αυτοί θέλουν να τα πάρουν τζάμπα. Είναι σύμφορες, λέτε, για τον ιδιώτη? Βέβαια είναι σύμφορες, είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο για να κατασκευαστεί, έξω και πέρα από την τεχνογνωσία που πρέπει να διαθέτει, και εδώ η ΔΕΗ μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετική η τεχνογνωσία που έχει, θέλει και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος εντός εισαγωγικών, εκτός, βάλτε όπου θέλετε, βάλτε το όπως θέλετε, να μπουν στο παιχνίδι τα υδροηλεκτρικά, να πουληθούν νερά? Από τη σημερινή κυβέρνηση όχι. Και αν δούμε και την πρόσφατη ψηφοφορία στην αναθεώρηση, για την αναθεώρηση του συντάγματος, το άρθρο 21 στην παράγραφο 7, είναι μια πολύ ξεκάθαρη, και εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα αν βολεύει σε κάποιους ή όχι, είναι πρόταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ότι τα νερά και τα δίκτυα πρέπει να παραμείνουν στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτή την πρόταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την έχει ενσωματώσει η αναθεώρηση του συντάγματος και ψηφίστηκε στις 14 Μαρτίου. Άρα η σημερινή κυβέρνηση
δεν πρόκειται να πουλήσει υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό και το κρατάμε. Τώρα, στην περίπτωση να πούμε ότι δεν ευδοκιμήσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και τραβήξει λίγο περισσότερο η διαδικασία. Εκεί λοιπόν θα έχει επιπτώσεις η ΔΕΗ μετανόμε, δηλαδή θα αναγκαστεί να πουλήσει, να βγάλει περισσότερες δημοπρασίες. Είναι βέβαιο αυτό. Mm. Από τη στιγμή που καταργήθηκε είναι το βέβαιο, προηγούμενο. Λέτε. Ναι, γιατί τα νόμε είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη για τη ΔΕΗ. Mm. Δηλαδή αναγκάζεται να δημοπρατεί περίπου το σύνολο της λιγνητικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Και επιζήμια, να πούμε. Ακριβώς. Σε δημοπρασίες και μετά. Το ακόμη πιο άσχημο για την εταιρεία, για τη ΔΕΗ, είναι ότι επειδή η παραγωγή της ΔΕΗ στη ζήτηση είναι κοντά στο 47%, ναι, όμως αναγκάζεται να αγοράζει ρεύμα για να δίνει στους πελάτες της που είναι 80%. Άρα είναι μια δύσκολη διαδικασία και σε σχέση με το γεγονός ότι, για να καταλάβει ο καταναλωτής, μάλλον ο κόσμος, όχι ο καταναλωτής, να καταλάβει ο κόσμος ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πελάτες περίπου στο 50%. Ναι. Όμως οι πελάτες δεν φεύγουν από τη ΔΕΗ, γιατί έχουν ταυτιστεί απόλυτα. Όταν δημιουργήθηκε η ΔΕΗ, στη χώρα μας είχαν πολύ λίγη ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν όλη η περιφέρεια, όλη η Ήπεθρος και όλη η χώρα έχει ταυτίσει την ανάπτυξή της με τη ΔΕΗ και δεν φεύγουν από τη ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν προφανώς δημιουργεί κάποια οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία, είναι βέβαιο, γιατί την ίδια ώρα και στιγμή έχουμε και περίπου 3 δισεκατομμύρια ανίσπρακτα από το πρόβλημα, ναι, που δημιουργήθηκε λόγω της κρίσης. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλύτερα τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καινοτελειακό, δηλαδή μετά και την έξοδο από τα μνημόνια. Νομοτελειακό είναι η χώρα να αρχίσει να προσθέτει με ρυθμούς ανάπτυξης και κάποια στιγμή τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα. Αλλά ξέρετε, κυρία Ελιάδου, δεν γίνεται διαφορετικά. Οι δανειστές επέβαλαν στη χώρα άσχημα πράγματα. Επέβαλαν τα νόμε. Τα νόμε βάζουν αλήθεια μέσα την εταιρεία. Δυστυχώς, πόσα εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκαν οι δημοπρασίες ενέργειας, η ΔΕΗ έχει ξεπεράσει περίπου τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ζημιωθεί από την διαφορά αυτής της κατάστασης. Ναι. Οπότε λέτε ότι μπορεί να αυξηθεί και να συνεχιστεί όλο αυτό. Ναι, μόνο που υπάρχει. Από ό,τι μας είπε, το θεωρείται σχεδόν βέβαιο. Ναι. Δυστυχώς. Το 2019 οι δημοπρασίες νόμε θα είναι περισσότερα μεγαβάτ. Εδώ όμως πάλι θα πρέπει να καταλάβουν οι δανειστές, γιατί άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ότι πάλι δεν θα ανοίξει η αγορά στη λιανική. Δηλαδή η ΔΕΗ θα συνεχίσει να είναι ο μεγάλος παίκτης. Επαναλαμβάνω, οι καταναλωτές δεν φεύγουν εύκολα από τη ΔΕΗ. Θα έλεγα μένουν και λένε δηλώνουμε ΔΕΗ. Και θα πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η αγορά. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε, όταν μιλάμε για αγορά, μιλάμε για την κυβέρνηση, για την ΔΕΗ και για τους τρίτους, ότι πρέπει να γίνει άλλο πράγμα. Βέβαια, για να λυθεί το ζήτημα αυτό. Βέβαια, κύριε Αδαμίδη, όπως λέτε, οι καταναλωτές δεν φεύγουν. Ωστόσο, στο 10% πήγε, από 15% σε 10 μειώθηκε η μείωση για τους καλοπληρωτές. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί έγινε για να ενισχυθούν οι καλοπληρωτές και να χτυπήσουμε τους κακοπληρωτές, να χτυπήσει η εταιρεία τους κακοπληρωτές. Γιατί λοιπόν πήγε στο 10%? Είναι μια επιχειρηματική κίνηση, η οποία έχει τα ρίσκα της. Από την έκθεση του 15% όταν η ΔΕΗ προχώρησε σε αυτή την κίνηση πριν από 2 χρόνια, η εταιρεία έχασε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ως έσοδα. Ναι. Την ίδια ώρα και στιγμή όμως θα μπορεί κανείς να πει με σαφήνεια, και είμαι ένας από αυτούς που το υποστηρίζει, ότι εάν δεν έκανε αυτή την έκπτωση, υπήρχε πιθανότητα να φύγουν πολύ περισσότεροι πελάτες στους ανταγωνιστές της και ίσως τα χρήματα τα οποία θα έχανε να ήταν πολύ περισσότερα. Μένει να δούμε το γεγονός ότι έχουμε μία μείωση της έκπτωσης. Ναι. Θα δείξει αν είναι μία κίνηση η οποία θα συμφέρει τη ΔΕΗ. Αν δεν φύγουν οι πελάτες. Γιατί, ναι, κοιτάξτε, κυρία Ελιάδου, μπορεί κάποιος να επιλέξει έναν άλλον προμηθευτή. Εγώ βομβαρδίζομαι καθημερινά, κυρία Αδαμίδη, από πολιτές τηλεφωνικά, εταιριών εκτός ΔΕΗ, οι οποίοι κάνουν μεγάλες προσφορές. Λένε ότι έχουν μεγάλες εκτός. Και πραγματικά θέλω να μπω στο σκεπτικό του κυρίου Παναγιωτάκη. Δηλαδή, πώς γίνεται
Αντί να αυξήσουμε την δωρεάν, να το πάμε στο 20% από 15%, εμείς το πάμε στο 10% ενώ σαν εταιρεία, η ΔΕΗ. Ναι, πολύ εύκολο το ερώτημα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές είναι ότι η ΔΕΗ με νόμο είναι υποχρεωμένη να χάσει περίπου 30% των καταναλωτών. Ναι. Άρα λοιπόν η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου η εταιρεία να ανακάμψει λίγο οικονομικά, mm-hmm. να κερδίσει, αν δεν της φύγει κανείς πελάτης, κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, mm-hmm. επαναλαμβάνω, αν δεν της φύγει κανείς πελάτης. Αν της φύγει κάποιος πελάτης ή κάποιοι πελάτες, mm-hmm. επειδή θα βρουν καλύτερες τιμές αλλού, τότε μπορεί να έρθει μπούμεραν και να είναι ακόμη περισσότερο ζημιογόνη αυτή mm-hmm. η κίνηση. Είναι νωρίς να κρίνει κανείς. Είναι μεγάλο ρίσκο, κύριε Αδαμή. Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλο ρίσκο. Είναι όμως νωρίς και να κρίνει κανείς αυτή την κίνηση. Θέλω να μου πείτε, στην περίπτωση, όπως λέτε, ότι δεν ελπίζετε και δεν πιστεύετε ότι θα γίνει τελικά η αποεπένδυση, η πώληση. Στην περίπτωση λοιπόν που περπατήσει και γίνει η πώληση, οι υπάλληλοι θα έχουν μισθολογικές αλλαγές? Όταν έγινε ο νόμος για την πώληση αυτών των συγκεκριμένων μονάδων mm-hmm. στη Φλόρινα και στη Μεγαλόπολη, από τη στιγμή που ήταν μια επιταγή, η κυβέρνηση μας είπε ξεκάθαρα mm-hmm. ότι εμείς τον νόμο θα τον περάσουμε, διότι δεν πρόκειται να σταματήσει η χώρα την έξοδό της από το μνημόνιο, επειδή δεν έχουν προχωρήσει νομοθετικά τουλάχιστον αυτές τις ιστορίες. Εμείς εκείνη τη στιγμή ως Γενόπ και mm-hmm. ως εργαζόμενοι προσπαθήσαμε να δέσουμε αυτό που λέμε στην καθημερινή μας έτσι κουβέντα, τα εργασιακά δικαιώματα. Και πραγματικά είναι απόλυτα εξασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι εκεί για μια εξαετία. Για 6 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, για μια εξαετία. Με ίδια εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Mm-hmm. Άλλωστε ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν προχωρήσει την αποεπένδυση. Και στην Μεγαλόπολη. Ναι. Ο λόγος λοιπόν, ένας από τους σοβαρότερους λόγους που δεν έχει προχωρήσει η αποεπένδυση, είναι το υψηλό μισθολογικό κόστος που έχουν αυτή τη στιγμή σε Μάλιστα. σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, πάντα συγκρινόμενο. Μάλιστα, είστε σαφείς. Θέλω να μου πείτε κλείνοντας, γιατί ακούγεται πολύ τελευταία και θέλω να μας το επιβεβαιώσετε ή να μας το διαψεύσετε και να κλείσουμε με αυτό. Ο Γιώργος Αδαμίδης, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος βουλευτής? Κοιτάξτε κύριε Ελιάδου, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Έχω πει και άλλες φορές και πρόσφατα, ότι στο κάλεσμα του Αλέξη του Τσίπρα για ένα ευρύτερο δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στη συντήρηση του Μητσοτάκη και την ακροδεξιά, εγώ δηλώνω παρόν. Από εκεί και ύστερα τα όργανα του κόμματος είναι αυτά που θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι σε αυτό το ψηφοδέλτιο που θα δώσει αυτή τη μάχη. Εγώ είμαι έτοιμος αυτό μαζί με τους άλλους, αν επιλεγώ ως υποψήφιος, να δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί η επιστροφή στην νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που θα παιχτεί στις επόμενες εκλογές. Η Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αδαμίδη, για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο αδελτίο μας. Στην αποκάλυψη πως το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία έχει σχεδόν κλείσει, προχώρησε σήμερα μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Επιπλέον αναφέρθηκε στο ποιο είναι κατά τη γνώμη του το διακύβευμα αυτών των εκλογών για τον μέλλον της περιφέρειας. Εμείς συνεχίζουμε να ασκούμε διοίκηση, έχουμε σε εξέλιξη πολύ σημαντικά έργα. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε τα ψηφοδέλτια και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Καταθέτουμε το εκ νέου το πρόγραμμά μας, το διακύβευμα. Αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι αν θα πορευτούμε στο αύριο με ενότητα και χωρίς δικαστικές στάσεις σε μια διευρυμένη περιφέρεια του φωτός και όχι του σκότους. Η περιφέρεια και η χώρα δεν γυρίζει πίσω. Τώρα τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Το ρεπορτάζ έχει η Κυριακή Νιάνιου. Τις βασικές αρχές του προγράμματος για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καθώς και τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της Καστοριάς παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης για την Δυτική Μακεδονία Γιώργος Κασαπίδης του συνδυασμού «Αλλάζουμε πορεία» σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου της πόλης. Η αιαρινή σημερία μας φέρνει περισσότερο φως. Η αιαρινή σημερία
σηματοδοτεί την αλλαγή πορείας στη Δυτική Μακεδονία. Σηματοδοτεί περισσότερο φως, περισσότερη ελπίδα, περισσότερη αισιοδοξία με οργανωμένη και σκληρή δουλειά. Αγαπητοί Καστοριανοί, αγαπητές Καστοριανές, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την συγκλονιστική αυτή συγκέντρωση. Τους τελευταίους 8 μήνες ένιωθα την αγωνία σας, ένιωθα τον παλμό σας και δεν μπόρεσα, λύγησα. Και είπα, αξίζει για αυτούς τους ανθρώπους, αξίζει για τους δυτικούς Μακεδόνες να κάνω αυτή τη θυσία και να βάλω τον εαυτό μου μπροστά με όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων και να δώσουμε τον αγώνα όλοι μαζί. Όλοι μαζί για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πορεία, γιατί ακριβώς αυτή η κατάσταση δεν μας ταιριάζει, μας αδικεί, δεν μας πρέπει ούτε για εμάς ούτε για τα παιδιά μας. Κ. Κασαπίδης αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που, όπως είπε, αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα η Καστοριά. Τόνισε την ανάγκη ανάταξης της τοπικής οικονομίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ένδοξο παρελθόν της Καστοριάς, αλλά και τον ήρωα του μακεδονικού αγώνα Παύλο Μελά. Το ίδιο δέος νιώθω και σήμερα ενώπιόν σας, εδώ στην ακριτική Καστοριά, στον τόπο που είναι τα κόκαλα του Παύλου Μελά και το αίμα του Μακεδονιμάκου. Και δίνουμε ιερή υπόσχεση στις θυσίες και στους αγώνες όλων αυτών που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ότι τιμούμε τους αγώνες τους, δεν ξεχνάμε τις θυσίες τους και θα υπηρετήσουμε με πίστη και αυταπάρνηση όλα τα ιδανικά για τα οποία αυτοί δώσαν τη ζωή τους. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα σηματοδοτούμε την αλλαγή πορείας βάζοντας μπροστά τις πνευματικές αξίες, για να μπορέσουμε καταρχήν να κάνουμε ξανά την κοινωνία μας πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, πιο αληθινή. Γιατί πιστεύουμε στις ανθρώπινες αξίες, πιστεύουμε στις αρχές και τις αξίες του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Στη συνέχεια ανέφερε τον σχεδιασμό του για τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό. Βασικοί πυλώνες, όπως είπε, ανάπτυξης για την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς και όχι βέβαια μόνο. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, παρουσίασε στο τέλος τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό του και είναι Κωνσταντίνος Γουγούσης, Χριστίνα Ευαγγέλου, Ισίδωρος Γιώγου, Γωγό Μαρία Ιωάννου, Δέσποινα Κοζατσάνη, Καλλιόπη Κυριακίδου, Θωμάς Μάνος, Μιχάλης Μπινιάκος, Δημήτρης Αβόπουλος. Πολιτική εκδήλωση στην Πτολεμαΐδα πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος Εορδέας Γιάννης Καραβασίλης, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι βασικές αρχές του συνδυασμού. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση για τον συνδυασμό «Πάμε μπροστά για την Εορδέα», για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που μας αξίζει, ένα Δήμο των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Η επιτυχία μας είναι τα στελέχη και οι υποψήφοι μας, υποψήφοι που προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες της περιοχής μας. Στην παρουσίαση των βασικών αρχών του συνδυασμού του μπροστά για την Εορδέα προχώρησε ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Καραβασίλης, όπου στο πλαίσιο της πολιτικής εκδήλωσης έγινε και η ανακοίνωση υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της παράταξης. Αναλυτικότερα, υποψήφιοι δημοτικοί συμβούλοι είναι οι εξής: Αμανατίδης Νίκος, Αμαραντίδης Σάβας, Ανδρεάδης Ιωάννης, Απαζίδης Ιωάννης, Δαβίτης Παρασκευάς, Ευγενίδου Κατερίνα, Ηλιάδου Κυριακή, Θεοδωρίδης Δημήτριος, Καρβουνιάρη Γιώτα, Κάτσιος Ευάγγελος, Μαραμπάς Κωνσταντίνος, Μαυρικάκη Παρασκευή, Παγκαλίδης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ευστάθιος, Παπακωνσταντίνου Κυριάκος, Πολιτίδου Δέσποινα, Σαβαΐδης Παντελής, Σαβίδης Γιώργιος, Σαχπατζίδου Μπέτη, Σεβαστού Ρούλα, Σπόντης Δημήτριος, Σπυρίδου Αδρονίκη, Τουρνά Δέσποινα, Τσακυρίδου Άννα, Χασιώτης Παναγιώτης και Χουρεμίδης Κωνσταντίνος. Έτσι λοιπόν θα πάμε μπροστά για το Δήμο Εορδέας με ένα αξιόλογο δυναμικό ψηφοδέλτιο που διεκδικεί έτοιμα με αξιοπρέπεια την ψήφο των πολιτών. Χωρίς πολλά λόγια, αγαπητοί φίλοι, με προτάσεις ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες, με αισιοδοξία, ρεαλισμό, συλλογικό πνεύμα και εθελοντισμό, αυτό είναι το τρίπτυχό μας, ενεργοποιούμε
και κινητοποιούμε δυνάμεις, πρόσωπα, φορείς, συλλόγους και πολίτες. Να πάμε μπροστά την εορδαία, στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Δεν είμαστε κυβέρνηση για να σας πούμε τι κάναμε ή έργα που όλοι επικαλούνται. Δεν είμαστε αντιπολίτευση. Δεν ήμασταν εκλεγμένοι στην αυτοδιοίκηση για να απολογηθούμε για μια παρατημένη πόλη και τοπικές κοινότητες που είναι στο έλεος του Θεού. Αλήθεια, ποιοι ευθύνονται για αυτή την άθλια και απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος μας? Μιλάμε με όρους κοινωνίας, γιατί μας ενδιαφέρει να καταστήσουμε τον Δήμο Εορδαίας ελκυστικότερο. Με την εξωστρέφεια που θα προσδώσουμε θα πετύχουμε τους στόχους μας αξιοποιώντας αλλά και ενισχύοντας το υπάρχον προσωπικό με την εμπειρία. Στο κλίμα της ημέρας και πάλι η Επανάσταση του 1821 και το Αρματολίκη των Γρεβενών ήταν το αντικείμενο της διάλεξης που πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών της πόλης. Περισσότερα θα μάθουμε στο ρεπορτάζ που μας ετοίμασε ο Απόστολος Γαϊτάνης. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το Αρματολίκη των Γρεβενών και η Επανάσταση του 1821» με κεντρικό ομιλητή τον Γρεβενιώτη ιστορικό και συγγραφέα Απόστολο Παπαδημητρίου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαρτίου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού των Γρεβενών ενώ συμμετείχε και η παραδοσιακή χοροδία του Συνδέσμου. Αύριο όλοι ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα της Ρωμιοσύνης της Ελλάδας, μια διπλή γιορτή, θρησκευτική. Ο Ευαγγελισμός του Τόπου, το χαρμόσυνο άγγελμα του Αγγέλου στην και χαριτωμένη Μαρία και είναι και μεγάλη εθνική γιορτή γιατί έχουμε την Επανάσταση του 1821, την Ανάσταση του Γένους και την απελευθέρωση ενός μέρους της πατρίδας μας τότε, μόνο της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος. Όλοι ξέρουμε τα γεγονότα εκείνα, ακούμε συνέχεια για τον Κολοτούρα, τον Παπαφλέσσα, τον Καραϊσκάκη και όλους αυτούς τους μεγάλους ήρωες, έτσι. Αλλά δεν ακούμε πολλά πράγματα για την περιοχή μας. Αυτό εμείς σκεφτήκαμε να μιλήσουμε και λίγο για τα Γραβενά. Και τα Γρεβενά τότε δεν ήταν άμυρα της Επανάστασης. Βέβαια δεν έγινε κάποιο κίνημα εκείνη την εποχή, έγινε αργότερα, το 1854. Όμως εδώ πέρα οι Γρεβενιώτες αγωνιστές, οι Κλεφθαρματουλοί, όπως θα μας πει καλύτερα ο κ. Παπαδημητρίου, πήραν μέρος σε πολλές μάχες και στην Άουσα και στον Όλυμπο και στο Μεσολόγγι και ήταν το προανάγχωμα των επιθέσεων του Τούρκου. Δηλαδή πάντα αντέκοπταν εδώ πέρα τις επιθέσεις της τουρκικής. Και από το 1700 περίπου μέχρι το 1824 είχαμε το λεγόμενο Αρματολίκη των Γραβενών. Είχαμε μεγάλους κλέφτες όπως ήταν οι Ζεδρέοι, το Σκέι, οι Ζακέοι και είχαμε και εμείς το Κολοκοτρόνι μας, έτσι, το Θεόδωρο του Ζάκα που πήρε μέρος στις τρεις επαναστάσεις. Όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε καλά όλοι μας. Κάποιοι τα ξέρουν. Υπάρχουν τα βιβλία, τα γράψει και ο Παπαδημητρίου και άλλοι στα βιβλία τους. Για όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά, θα μας μιλήσει ο κ. Παπαδημητρίου. Το 1770 ή λίγο αργότερα. Ο Τότσκας με τον Μπέλο, ο πλαρχηγό του Μετσόβου, έστησαν ενέδρα σε Αλβανούς που επέστρεφαν από την Πελοπόννησο μεταξύ Φιλιππέων και Σβίξης. Απελευθέρωσαν περί τα 1000 γυναικόπαιδα και άρπαξαν πλούσια λάθυρα των Αλβανών. Στο συμβάν αναφέρονται και οι Άγγλοι αρχαιολόγοι Γουέις και Τόμσον που επισκέφτηκαν τη Σαμαρίνα το 1910. Και ο Τότσκας είχε ληστρικό βίο, αποφασιστικής όμως σημασίας για τον άγριο εκείνο κλέφτη. Υπήρξε η συνάντησή του με τον Άγιο Κοσμά. Ο Άγιος του ζήτησε να εγκαταλείψει αυτή τη ζωή και ο Τότσκας υπάκουσε. Δεν πάει μαζί με τα άλλα. Μόνο στα πόσκια περπατεί. Τα πόσδερβα γναντεύει. Και όπου βρει γάργαρο νερό, το κεντρικό νόημα της ημέρας της εθνικής μας παλιγεννησίας βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Μητωλεμαΐδα και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα του Καλού Σαμαρίτη. Ομιλία με θέμα «Πρωτεργάτες του αγώνα για την ελευθερία» πραγματοποίησε η φιλόλογος Σουλτάνα Τσιάρα Λιάπτση στη Μητωλεμαΐδα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυριακή 24 Μαρτίου στην αίθουσα του Καλού Σαμαρίτη. Αύριο, οι χριστιανοί όλοι του κόσμου θα γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό. Σαν αύριο, δυο λευτεριές λύγουν μέσα στην ίδια μέρα. Δυο λευτεριές ματώβρεχτες, παιδιά του μεγάλου κόσμου. Η λευτεριά του Έλληνα και η λευτεριά του ανθρώπου.
για να λύει ο Κωστής Παλαμάς. Η 25η Μαρτίου σήμανε για μας τους Έλληνες την εθνική μας παλιγένεση, την πνευματική και την εθνική μας ελευθεριά. Είναι ανάγκη επιτακτική ιδιαίτερα στις μέρες μας να μελετούμε για να γνωρίσουμε την ιστορία μας. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα βήματα του Θεού στον κόσμο. Είναι απόδειξη της παρουσίας του Θεού. Η γνώση της ιστορίας μας αναπληρώνει το φρόνημα, μας φρονηματίζει και εμπνέει τα εθνικά μας ιδανικά. Να αλλάξουμε θέμα. Σε μια αξιόλογη κίνηση προχώρησε ομάδα πολιτών από την Πτολεμαϊδα. Σε εθελοντική βάση καθάρισαν το δρόμο που οδηγεί στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, ο οποίος ήταν γεμάτος με σκουπίδια. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Μαυρίδη. Σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησε ομάδα πολιτών της Πτολεμαϊδας. Πιο συγκεκριμένα καθάρισαν από τα σκουπίδια το δρόμο προς το Ποδοσάκιο νοσοκομείο, στέλνοντας το μήνυμα του εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και για την καθαριότητα της πόλης. Ένα άνθρωπο να σηκωθεί από τον καναπέ και αντί να πιει κυριακάτικο καφέ στην πλατεία, παίρνει τα βουνά και μαζεύει σκουπίδια. Ξέρω, φιλότιμο λέγεται, τι λέγεται, ότι θέλουμε να ζούμε σε ένα καθαρό μέρος. Δεν ξέρω, δηλαδή εμείς ζούμε εδώ πέρα και βαρέθηκα απλά να περιμένουμε να το κάνει κάποιος άλλος. Είπα ότι είναι ευκαιρία να σηκωθούμε, να το κοινοποιήσω μέσω σαν φροντιστήριο, αλλά είδα ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη τελικά. Και απλά νομίζω ότι περιμένα κάποιος να το συντονίσει. Είναι υπόθεση όλων, δηλαδή καθηγιώτα, όλων. Όχι μόνο των Δήμων, οργανωμένων φορέων. Δεν τα πέταξε τα σκουπίδια ο Δήμος εδώ, ο κάθε Δήμος. Εμείς τα πετάξαμε, δηλαδή είναι απίστευτο το τι βρήκαμε σήμερα. Βρήκαμε ένα καπέλο ψάχινο, βρήκαμε λάμπες. Βρήκαμε σακούλες με ξεπουπουλιασμένες από φτερά κότες. Βρήκαμε δύο τάπερ. Προφανώς κάποιος έφαγε και πέταξε τα τάπερ εκεί που τον βόλευε. Απίθανα πράγματα. Μην πω τώρα τι άλλο βρήκαμε. Όχι, όχι. Τα κατάλληλα που έχουμε βρει. Εδώ τα κατάλληλα. Έλα. Πες μου τι βρήκαμε. Βρήκαμε πράγματα, παιδί. Μπλούζες, παπούτσια. Και αυτά όλα στον δρόμο. Στον δρόμο, ναι. Βρήκαμε ένα εργοστάσιο μπουκαλιών ολόκληρο, δηλαδή το μπουκάλι που πετάχτηκε δεν είναι απίστευτο. Και ένα πράγμα που εντοπίσαμε εδώ όλοι, από το νοσοκομείο μέχρι την Πτολεμαϊδα δεν έχει ούτε έναν γάθο σκουπιδιών. Τι κάνει έναν άνθρωπο να πάρει τα βουνά και να μαζεύει σκουπίδια? Νομίζω η αίσθηση της ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι σε ένα μέρος όπου θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με υγεία. Πιστεύω... Και ότι τελικά πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Ένας κόκκος δεν φέρνει την άνοιξη και όπως λέγανε και οι αρχαίοι, να πω και το φιλολογικό, η ισχύ εν τη ενώση. Το χειρότερο απ' όλα, μια παρατήρηση που θέλω να κάνω εγώ, είναι ότι βρήκαμε πράγματα που ανακυκλώνονται. Είναι κρίμα να είναι πεταμένα. Δεν θα έπρεπε να τα πετάξουμε καν. Ναι. Πώς κρύβεται από πίσω, τίποτα εκλογές έρχονται, τίποτα παιδί έρχονται. Τώρα, καμία σχέση. Καμία σχέση ούτε. Μήπως θέλουμε να αποστηρίξουμε κάποιον συνδυασμό, κάτι και βγήκαμε στο βουνό. Εάν θα δούμε έναν δήμαρχο ή έναν υποψήφιο δήμαρχο, δεν το λέω τώρα για να βγουν στους δρόμους όλοι, αλλά καλό είναι να βγουν. Να κάνει εθελοντικά αυτή την κίνηση, θα τον υποστηρίξουμε. Έτσι. Όλα είναι από αγάπη, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι σήμερα, δεν έχει σχέση με κανέναν υποψήφιο, με κανένα σύμβουλο, με κανένα δήμαρχο. Είμαστε απλοί πολίτες που αγαπάμε την πόλη μας. Τίποτα παραπάνω. Είμαι λίγα χρόνια εδώ στην Πτολεμαϊδα. Παρ' όλα αυτά με νοιάζει και μου αρέσει να έχω ένα ωραίο μέρος. Καθαρό περιβάλλον. Καθαρό περιβάλλον για να ζω σε ένα. Και τα παιδιά μας θα βλέπουν ότι υπάρχουν και παραπάνω περαιτέρω κινήσεις. Στον δρόμο που αρχίσαμε να καθαρίζουμε από την αρχή του δρόμου προς το νοσοκομείο δεν υπάρχουν καλαθάκια, εκ των οποίων αυτοί υπάρχουν κάποια άτομα που τρέχουν, πίνουν τα νερά, τα πετάνε κάτω. Βρήκαμε πάρα πολλά σκουπίδια που η αιτία είναι το ανθρώπινο χέρι. Αν δεν γίνει συνήθιση στον κάθε πολίτη να μην πετάει τα σκουπίδια κάτω από τα αυτοκίνητα, βρήκαμε κουτάκια από τσιγάρα, από πακέτα, καφέδες, καλαμάκια, όλα τα πάντα. Πρέπει να γίνει, το μήνυμα είναι πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε ανθρώπου να μην πετάει σκουπίδια. Έπειτα από το κάλεσμα που έκανε η Πόπη Γεωργιάδου για τον καθαρισμό της πόλης, δεν θα μπορούσε η ομάδα εθελοντισμού Ανδρόνικος να μην συμμετέχει σε αυτή τη δράση.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση χοροδιών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών Κοζάνη. Στο παρόν έδωσαν χοροδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τέσσερις χοροδίες συναντήθηκαν στην Κοζάνη για να παρουσιάσουν ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα στην αίθουσα της στέγης Ποντιακού Ελληνισμού. Πρόκειται για την έκτη συνάντηση χοροδιών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών Κοζάνης. Στη μουσική συνάντηση συμμετείχαν χοροδίες από Κέρκυρα, Γιαννιτσά και Νέα Μουδανιά. Βεβαίως, ανοιξιάτικα κάθε χρόνο ο σύλλογός μας, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, διοργανώνει τη συνάντηση χοροδιών. Φέτος είναι η έκτη κατά σειρά συνάντηση. Για φέτος έχουμε καλέσει τη χοροδία Ευρώπουλων Κέρκυρας Ιωάννης Καποδίστριας, η οποία κινείται στον έντεχνο χώρο, όπως και η χοροδία του Δήμου των Νέων Μουδανιών του Δήμου Προποντίδας, επίσης από, θα μας πει, τραγούδια του έντεχνου χώρου. Και από εκεί και πέρα είναι η παραδοσιακή ορχήστρα των Γιαννιτσών, καθώς επίσης και η δική μας του Μικρασιατικού Συλλόγου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Θα ακούσουμε, η δική μας χοροδία ασχολείται με μικρασιάτικα παραδοσιακά τραγούδια αποκλειστικά. Επιπλέον, στο φουαγέ της αίθουσας λειτουργούσε έκθεση των έργων του Τμήματος Αγιογραφίας και Ζωγραφικής του Συλλόγου. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε? Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδελος. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Με την ταχύτητα του Flash. Μικρόν Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Ματιές στα Σπορ με τον Γιώργο Κατσίκα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.